Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. I'm here to facilitate and help them in this process. But and there are good questions that I am not ready to answer right now. I think that's just a sign. In Varosha, because it seems like too complicated for it to be. I want to say. Your question is whether the UN you shouldn't answer the question. Just every time you ask a difficult question, we turn on the alarm. It's a new, it's a new trick. No coincidence. The question is whether the UN thinks. Maybe move the car away. Yeah. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καπιτάτε Κινάουα. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου Τάρας, κόρη μου, εσύ που καμέ, και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα Νιου Σέντε. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια Ντανιελούα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπερούδια όπως προανέφερα. Καλωσορίσατε στην πιο ακριβή και στην πιο απελή εκπομπή της Κύπρου, την οποία αγαπούν όλοι οι πολιτικοί της χώρας μας, διότι τους προβάλλουμε φυσικά, τους προωθούμε και γενικά είμαστε το επικοινωνιακό τους όργανο. Ένας που τούτους μάλιστα γραφεί μας και κείμενα. Απόψε θα ασχοληθούμε με το Κυπριακό και το ξύπνημα του βολκάνου που λέγεται Νίκαρος, την Τρόικα, το Φούρπον και άλλα ζαρζαβατικά. Μαζί μου όπως πάντα η κόρη με τα ατελείωτα πόδια, Ντανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές πατάτες της εβδομάδας που σήμερα θα είναι λιγάκι γιαχνή. Πες μας λίγο, Ντανιελούδα μου, τι γίνεται με το Κυπριακό? Ευκήκε ο ατσιντζή, ήρθε ο άιντε άιντε, πού στο καλό πάμε? Ο ατσιντζή, ναι. Όπως είπες προηγουμένως, ξύπνησε ο πύραυλος εδάφους αέρος Νίκαρος 1 και μπαίνουμε πλέον στα βαθιά. Μα πόσο βαθιά τελικά, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σεξ αυτή η κουβέντα γύρω από το Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν, θα φάσουν κανένα σουβλούδι, θα πιούν καμιά ζιβανία, θα δουν και τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και φουρισπρί πάμε για λύση. Μα πώς πάμε για λύση, κόρη μου? Η Τουρκία η οποία κρατά το κλειδί της λύσης, τι θα κάνει? Η δική μας εκεί να πάει στα τραπέζια. Να κατεβούν που τα τραπέζια, γιατί αν μόνο η Τουρκία κρατά τα κλειδιά, πώς έφυγε ένα κιντζί? Μπορείς να μου πεις πώς έφυγε και που την πρώτη ημέρα αρκέψαν του ξετοιμασίας από την Τουρκία? Δηλαδή θέλεις να μας πεις ότι και ο φτωχός ο κιντζί κρατά και εκείνος κανέναν νυχτήρι? Κρατά έναν αντικλείδι, κρατά και ο Νίκαρος μια μπέσα. Κάτι θα κάνουν νομίζω τούτη τη φορά. Κατάλαβα. Αυτή τη φορά βρήκαμε έναν άλλον τρόπο να το λύσουμε, πιο πρακτικό. Φεύγουμε από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και θα δουλέψουμε με κλειδιά, πέστο και κοτσοβίθια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας για το χώρο του ποδεσφαίρου πριν λίγο καιρό, διαπίστωνε ότι είναι μεγαλύτερη η διαφθορά από ό,τι ακόμα και ο κοινός πολίτης διαισθάνεται. Αυτή είναι η δήλωση.
Θα διαμαρτυρόμασταν, αλλά να μας δείξετε κότσινη κάρτα και να το αφήσουμε ενός εδώ. Εφέρετε κάρτες μαζί σας. Έγινε χαμός, λαλό σου χαμός! Μα ναι, που είναι η γυναίκα, επειδή μου όλοι κάτσε μπήκες μέσα από στη Σίνα. Γίνεται χαμός με τη σφαγή της Ομόνιας. Εντάξει, μαθημένα τα βουνά που τα σιόνια. Μα είναι τα μαθημένα, έσφαξε μας ο διαιτητής, λέμε καθαρότατα, ήταν βαλτός. Αφού είναι από ελίστας, καλέ μου, ήταν να με μασάξει. Ρε παιδιά, έσφαξε μας, τέλειωσε, πάμε παρακάτω, έγινε η πρώτη φορά. Όχι, με τέλειωσε, σύντροφε. Η Ομόνια δεν θα πάει στην Ευρώπη. Ο κόσμος φωνάζει, δεν την αντέχει τόσο αδικία. Θα κάνω την αντίπεινα. Δηλαδή τι μπορεί να κάνω. Τι μπορεί να κάνω. Αντίπεινα, επεισόδια, εσείς Ομονιάτες που χούλιγκανς. Ο Χριστόφιας που είναι. Εγώ πάντως δεν τον είδα εσύ μου το πρωί. Ούτε εγώ. Εμένα. Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν ζημίες από κουκουλοφόρους σε δύο οικήματα φιλάθλων του Αποέλ στη Λάρνακα και Λευκοσία. Αμάν, λαλείτε να είναι τούτος. Εσύ ώρα είναι τούτος, έτσι. Μα και στη Λάρνακα και στη Λευκοσία σιόρ. Είναι ξέρεις το πείσμα του ενόπως του Κάμιλου, εν τσέχουμε. Τι θα κάνουμε. Μα τι μπορούμε να κάνουμε, τι. Μόνο να σε ελπίσουμε ότι... Ότι... Εν να τον πιάει η αστυνομία και να ησυχάσουμε πουλμένο του. Αχ. Αν αυτά θα υιοθετηθούν, θα γίνουν αποδεκτά από το ΑΓΕΛ και από την ΕΔΕΚ και τους οικολόγους. Αν έχω αντιληφθεί σωστά. Να τις δούμε πρώτα και στέλνω. Όχι μου. Στη διαδρομή για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, ξεκινάς από την τράπεζά μας. Πολύ απλά και έξυπνα, κάνε το στεγαστικό σου δάνειο και μπες εύκολα στο καινούριο σου σπιτικό. Το ήθελες μικρό αλλά ευρύχωρο. Ε! Στεγαστικό δάνειο Κύπρου. Φυλακιστείτε με ευτυχία. Θα πούμε ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να πάει παγκύπρια η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στο Startup Academy, γιατί συνήθως... Είμαστε. Δεν τον κάνει το ξύλο που τρώει από την Τουρκία, ενώ ακίντζι. Αρκέψαν του τώρα και έξυπνη δική μας. Έλεος ρε παιδιά, κουρκάρατε να έχω να δούμε μπορεί να το πάρει ο άνθρωπος. Φαίνεται πολλά καλός άνθρωπος, ηρεμήστε λίγο. Έμασε σου κόρη, Ντανιέλα, δεν μου συμβαίνει με την υπόθεση. Ο άνθρωπος μαζί με τον Λέλον έκαναν το παχαιρευτικό της Λευκοσίας. Και επειδή το έκαναν μαζί, τι σημαίνει τούτο. Αν δεν το έκαναν αυτή τη στιγμή, και εγώ και εσύ θα κρατούσαμε τις μούτες μας. Ναι, έχεις δίκιο, παρακάτω. Ο ακίντζι ήταν 10 χρόνια στην Αμερική και μεγάλωνε τα γονούθια του. Είναι το σχέση να έχει τούτο, κόρη μου. Σαν η μεγάλη με τα γονούθια, τη γνώρισε και την Αμερική. Είδαν έναν άλλον τρόπο ζωής. Έφυγαν και από τον Λάλαρο και κυρίως από τον Πέλαρο της Κύπρου, καταλαβες. Εγώ πάντως δεν είμαι αισιόδοξο. Γιατί πάλι είσαι αντιδραστικός. Γιατί αγάπη μου, ενώ ακιντζή που πηγαίνει στην Αμερική. Εμείς εμείναμε δαμέ. Να μας διάτσει ο Λάλαρος, πάνω και ο Πέλαρος. Άρα σωτηρία έθωρο. As he was before elected as Turkish secret leader. One thing about my character is that I cannot change very easily. Okay. И такие психи-убийцы ничего не боятся. Ну, вопрос о смертной казни давно дискутируется в обществе. Когда, знаете, иногда сталкиваешься с такими вещами, так и рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но... That's a tough job.
And we have to keep that in mind. And my hope is that they can heal and get back to work as soon as possible. Point number three. There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting. They're not making a statement. They're stealing. When they burn down a building, they're committing arson. Παρακαλώ, κύριε, θέστε την ερώτησή σας, βέβαια. Κύριε Ομίρου, πώς σχολιάζετε τα όσα έγιναν και γίνονται στο κυπριακό ποδόσφαιρο? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Φλουρέντζου, θέλω να καταδικάσω ανεπιφύλακτα όλα όσα τεκταίνονται στο χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεν τρώμε γρασίδι, ούτε μασουλούμε μπασατέμπο. Το αντιλαμβάνεστε ξεκάθαρα, αγαπητοί μου. Το ποδοσφαιράκι τη Σκόπη είναι χαλασμένο, κύριε. Γίνεται που τη μια μέρα και πρέπει πάρα αυτά να το ισώσουμε όλα. Μάλιστα, κύριε Ομίρου, πώς κρίνετε τη διαιτησία στον τέρπι από ΕΛ Ομόνια? Βεβαίως, αγαπητοί μου, κυρία Τοσοδούλα, χαίρομαι που σας βλέπω. Θέλω με πάσα ευδελιγμία να καταγγείλω την διαιτησία του κύριου Αντώνη Χριστοδούλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε FIFA και UEFA. Αλλά και στο Σύνδεσμο Προστασίας του Κίτρινου με ταξοσκόλικα. Αυτός ο κύριος με τα μαύρα έχει κατάφορα παραβιάσει κάθε τι έννοια του διεθνούς και ποδοσφαιρικού δικαίου. Μα αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι απόβαλε τον παίχτη γιατί κατέβασε του τα παντελόνια, τα μούτρα. Συγχύστηκαν όλα. Μάλιστα. Κύριε Ομίρου, ένα άλλο θέμα τώρα. Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στο Κυπριακό? Και δεύτερο μέρος της ερώτησης είναι, θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες? Βεβαίως, και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Φάντη. Εδώ και 40 χρόνια δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συνομιλούμε για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Όλα, ρωτώ τον κύριο Ακιντζή, ευθέως θα πιάσει η Τουρκία τα στρατιωτούθια και θα φύγει? Γιατί με τουρκούθια στρατιωτούθια να κάνουν μπάνιο στην Τζερίνια, το κυπριακό δεν λύνεται. Μα συντοπιάτε, ξυπνάτε. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε το θέμα με τις εγγυήσεις? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Κιαμίδη, η λύση του κυπριακού προβλήματος με διατήρηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960 θα αποτελέσει άρχιστα θεμελία της οποιασδήποτε λύση. Μα είμαστε τίποτα αυτοκίνητο και θέλουμε να εγγύσει έναν τρίτου όλα. Μάλιστα, κύριε Ομίρου, συμφωνείτε με την παραχώρηση της αμοχώς του με αντάλλαγμα το αεροδρόμιο της Τύμπου? Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία Τοσοδούλα, καλό πάρα αυτά τον κύριο Ακιντζή άμεσα να παραδώσει την αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της. Και εις αντάλλαγμα θα επιτρέπουμε σε όλους τους τουρκοκύπριους συμπολίτες μας να πετούν ελεύθερα από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Μα δεν καταλάβετε, είσαστε δαντζίολα. Μα κύριε Ομίρου, αφού ήδη πετούν από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αγαπητέ μου κύριε Φλουρέντ, θέλει ας δεχτεί, θέλει ας με δεχτεί. Ράτ, φέρτε τα μικρόφωνα, πιέντε. Και κάμεν και τέσ κοβώσεως σήμερα, είμαστε όπως το πουλάρι. Πλαίσια της γνωστής προσπάθειας για την ανάθεση σε αστυνομικούς αστυνομικής φύσεως καθήκοντα, έχουμε προχωρήσει της αστυνομίας και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να αποδεσμευτεί η αστυνομία από τα όχι τόσο αστυνομικής φύσεως καθήκοντα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τις συνέπειες και των ερευνών που γίνονται να ξυγκαλύπτονται κάτω από το χαλί όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η αστυνομία πράγματι έχει ανάγκη για την ενίσχυσή της. Αχ, κυρίες και κύριοι, αρκέψαμε παλετούν την εφτωμά με τις μάπες, ρε κοπέλια. Μα είναι μόνο τούτη η κατάσταση, είναι να μην ευκάλω με λόρκασμο. Ήταν κόρτο ρατσινόν του Απόλλωνα να το ακυρώσουμε καλά, τούτοι οι επόπτες που βάλουν εντυφλή. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσοκούμνη, πάντως, ο επόπτης της αναμέτρησης ΑΕΚ Απόλλωνας πέρασε κατεπηγόντως από οφθαλμίατρον και πιστοποιήθηκε ότι η όρασή του είναι ικανοποιητική. Καλά να σπούμε. Ένιδεν ότι ο παίκτης του Απόλλωνα ήταν 1,5 μέτρων πίσω και καλύφθηκε τον κανονικότατα. Τα λάθη είναι αθρά.
ανθρώπινα. Εξάλλου, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 14 ομάδες και παίρνει πάντα το πρωτάθλημα στην Κύπρο τα ΒΟΕΝ, στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός και στη Γερμανία η Μπάιερ. Διότι έχουν τις πιο σταθερές ομάδες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να νευριάζουμε. Οι υπόλοιπες ομάδες θα διαλέξουν άλλον άθλημα σιόρ, εν ανάγκη να παίζουν όλοι μάπα. Εγώ όμως ρωτώ, ο Φούλης, Αβέρο, είναι να που γύρευκε με τον Κουτσοκούμνη και τον πρόεδρο του από τον Μανιταρά στο καφέ, να που κουβεντιάζα. Καλά είναι εσύ. Θεωρείς ότι η Αλούπα Βαβέρα ήταν να πάει μέρα μεσημέρι μες στο καφέ να στήσει παιχνίδι. Μα είμαστε σοβαροί σιόρ. Ελείψας τα κρυσφή και τα υπόγειες σύραγγες, τα πυρηνικά καταφύγια, τα σπίτια τους. Επιδιώκουν να πιάσουν διάφορους τίτλους. Ο κύριος Αβέρος θέλει να πιάσει τον τίτλο του πρίγκιπα της αφαιρεγκαιότητας τελικά. Εγώ κάστα στο πρωτάθλημα πάλι ρε χτίτσα. Ρε βρωμισμένη, ξυλιμένη. Ζωνοβρωμή που πάνω σκάτω, ρε κατεστημένο, ρε παραγκατισκό. Ρε, άντε μου έφκαλαν και μπορούν τον έρθει μου το κακό του. Κλάμαν ο λαός. Ρε, να τα βράσω έτσι πρωταθλήματα, ρε κατεστημένο, ρε κοπ. Ένα λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει τίποτε μες τον τόπο μπόνι βρώμη, μπόνι ξυμαρισμένο. Όχι, όποια μέτρα σηκώνει, είναι όλα ξυπαρισμένα που κάνει. Οι πολιτικοί, οι δημάρχοι, οι δικηγόροι, τούτοι ούλοι, είναι ξυπαρισμένοι. Ούλοι ως τον ένα. Αφού είναι όλα ξυπαρισμένα, το πράσινο είναι ένα καθαρό, ρε. Ήβραμε το ξυπαρισμένο, πιάμε το ξυπαρισμένο, άντε γεια! Από ελίξο πιο λί. Αγια όλα. Άρα να μην το ήταν έβρα. Σας κατηγορούν ακόμα και για πρωινό καφέ με τον κύριο Πετρίδη πριν το παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να σταματήσει η κοινωνική ζωή κάποιου μία ημέρα πριν από το παιχνίδι επειδή κάποιοι φαντάζονται πράγματα. Θα μπορούσα να πίνω καφέ με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ ή με τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, του ΔΙΚΟ ή με τον οποιονδήποτε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας έχουμε τον ειδήμον αντινομικής και προφέσορα του συντάγματος κύριον Αλέκο Μαρκίδη, παρακαλώ αγαπητή μου. Κύριε Μαρκίδη. Αφού τώρα το είπαμε. Την περασμένη εβδομάδα, κύριε Μαρκίδη, είχαμε μια πολύ κακή διατησία. Ο άνθρωπος ήταν σε άλλο κήπεδο, μα ήταν ξεκάθαρον αγαπητή μου κυρία Παρθενόπη. Τι προνοεί η νομοθεσία για τις πολύ κακές διατησίες? Σύμφωνα με τον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1963 περί διατησίας, κεφάλαιο κοπ, σφυρίγματα και κανονισμοί, κάθετος κόκκινες και κίτρινες κάρτες, κάθετος παράγκα, διατησία, κάθετος offside. Μάλιστα. Αντί μάλιστα, αγαπητή μου, αναφέρει ρητά ότι κάθε λάθος του διατητή, ανθρώπινων ή απάθρωνων, δολοφονικών εκ προμελέτης ή εξαμελίας, εσκεμμένων ή λόγω πλακίας. Μάλιστα. Σας παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε σοβαρά τα πράγματα, αγαπητή μου, κυρία Παρθενόπη. Σύμφωνα με τον νόμο, το λάθος θεωρείται αδίκημα, ολίσθημα και συγχωρεταίον εφόσον ο διατητής σφυρά λάθος, αλλά υπέρ της δικής του ομάδας. Δηλαδή, κύριε Μαρκίδη μου, όταν ένας διαιτητής σφυρίξει υπέρ της ομάδας του, ο διαιτητής αυτός, σύμφωνα πάντα με τον νόμο, συγχωρείται. Μα δεν καταλάβεις, αγαπητή μου. Βεβαίως, αν βάλουν έναν διαιτητή να κάνει διαιτησία σε αγώνα που αγωνίζεται η ομάδα σου, να φύγει την άλλη ομάδα να βάλει γκόρσιο, να μην το δώσει offside, κάθε λίγο να σφυρά φάουλ υπέρ της ομάδας του, έφαγε όπως οι κίτρινες κάρτες στους παίκτες της άλλης ομάδας να πήξει ο νους τους όλα. Αιρές μα, η κέις μα, εξεχωρίζεις τη μάπα που τα καρπούσια όλα. Στα καφέ της Λευκωσίας, τα οποία είναι όσα είναι, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, συναντώμε με πολύ κόσμο. Διαρωτώ με αν αυτό είναι μεντό ή αν θα πρέπει να κλειδωθώ σπίτι μου και να μην βλέπω κανένα. Πελάτε μας με το τη μάπα. Αγάπη μου, αφού η μάπα είναι μέσα στον DNA του Κυπρέου. Καλά, εγώ δεν κατάλαβα. Το πρόβλημα ήταν γιατί η Ομόνια έπαιξε με 10 παίχτες στο ΑΠΟΕΛ. Όχι, αγάπη μου. Το πρόβλημα είναι ότι όποτε παίζει η Ομόνια ΑΠΟΕΛ, εντάξει, πάντα η Ομόνια παίζει με 10 παίχτες. Έτσι που λαλείς. Ευχήκαν οι μένοι πανέτσι και οι άλλοι κοτέτσι. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Το κοτέτσι. Ούτε σου δεν καταλάβεις. Το συμπέρασμα είναι ότι αφού ούλα μεστούν τη χώρα, πάσει λάθος. Να πιένει το ποδόσφαιρο σωστά, ας πούμε. Το κουτσοκούμνιο θεώρημα καταρρύπτεται. Τελεία. Τούλα. Λαλή, άμα το βάλει τούτον η Τατιάνα, είναι αναδεικνύει τον πούστον τη. Ρε, πρόβλημα, ρε, μεταξύ
περασμένες τις φραπετσούες, ρε, κανεί! Λεωρά, φουτούλανες μου, μην μιλάς με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο για το προσωπικό της φουτούλης Coffee Express ΑΕ. Και διαβεβαιώ ότι οι κοπέλες μου στην εταιρεία είναι λουμένες, κολονιασμένες, εμβολιασμένες και ποτούν το ξουρισμένες τάχυν που πάνω στρατώ. Και πού το ξέρεις ρε σου ότι εξουρισμένες? Να σφυγείς, δεν μου πεις ρε, τίποτε ρε, δεν θέλω να πιενίτσαμε και ούτε να τους εγγύσεις ρε. Να πάω εγώ. Ρε σου ρε κόλο, ρε κομπάρι μαγιές, ρε, αμέσως. Άκουσε ότι οι φραμεντούν εξουρισμένες, οι άλλοι είναι το ματουίν του. Έχει εμπόνιο, να το έχεις. Αλλό, έλα τα Διάνα μου. Πέ μου αγαπή μου. Να μπορείς, έχει ένα γέρο να γεμάσει να σου βάλει χέρι, έχει ένα νόμι. Έχει μόνο, κράτα τον πούντο σου, να σου με φάσει τίποτα. Εσάχνει όλα, εσάχνει όλα. Πάω γιατί, μάθετε ένα γερούι να βάλει χέρι στην Αντιάνα. Έχω μέντα για τούτε. Πού πάεις ρε πάλι! Ό,τι θα μπορούν σε ευρωπαϊκό κυπριακό κράτος, ό,τι θα μπορούν να συμβιώσουν και να συνδημιουργήσουν με το σύνολο των κατοίκων αυτών των νησιών. Ελληνικοί Κύπριους, Ευγενή σκοπό και πολύ πολύ καλό. Σα το εγγυούμε και σα το λέω ειλικρινά. Ρε κουμπάρε, καλά στο email τη εταιρεία μου, ρε κουμπάρε, εγκολάνια με μετά επιπλά. Πιέρα κουμπάρε που θα με πιένε στην αρκοπάγο. Κύριε Παύλη Φουτουλή, τη θηγατέρα σα την αγαπώ και θέλω επίσημα να ζητήσω το χέρι τη θηγατέρα σα στα Διανού. Φυσικά πρέπει να συζητήσουμε και επίσημα και για την πρίκα. Α, που άτο λείψαν ώρε, που μου θέλετε πρίκα. Τι όλα μου δαμε. Πρίκα πρέπει να σας δώκω. Και ειδικά σας κύριε Φουτούλη. 100.000 ευρώ που εμεγαλώσετε το παλάσι Παύλα Πιπελό και το έχετε φέρει σε αυτήν την κατάσταση. 100.000 ευρώ. Μα εμένα κάς τη μηχανή. Κάς τη μηχανή. Η Τατιανού θα είναι ο τελευταίος μου έρωτας της ζωής. Γε μου. Μπαμπά. Πάνα μου! Τατιάνα μου! Αν είσαι ενητήχηση! Υπάρχει ο άντρα! Μάστροχα, ανηθή! Σιγά με πιάσω εγώ το χούφτελο! Βγάλε νερό στο κραχί σου, κορί! Κορί, έχει μια λιώσω στην πέπτη! Ένα κοστατιάνι σου, κορί, έναν στον ουρανό να πίνει φραπεντό από τον Λομπέτρο! Εγώ είμαι κοτσό! Κορί, σε παρακαλώ, μπορεί να μου να σκύψω να γονατίσω, σε παρακαλέσω, κορί! Ο Ιησύ θέλει σκύψη γονατίσει τα τσιέρα για το χούφτελο! Κορί, έχει μια λιώσω το καλαμάκι του έλεγχε εγκέσταση, κορί, μαραμένο, κορί, θα κουμαντάρικο! Για σώσω, 1000 ευρώ, κάνεις για ο γαμήλιο δώρο. Αγάπη μου, θέλεις προφή. Θέλω, αν δεν αφραμε, αλλά τον φορά, σούστο καλά. Έλα, σούστο καλά. Έλα, παιδί μου, έλα. Πρόσεχε τον καλά, να μην μείνει βουνάρι και αφαιρεί κουβάλιμα, γιατί προχτές έπλυνα το αυτοκίνητο. 100.000 ευρώ, απαναγία, αυτό μου το παραλάλησε. Θα ανοίξω, και δεύτερη επιχείρηση του Τούλη Coffee Express, θα ανοίξω fast food, σαμπάρι και κρέπες. Γεια σας, πέτε μου, είδατε να με γύρω-γύρω κανένα γερού ή ξέρετε εδώ παππούς με φέμπω το Γεωργομείο σκαστός πάλι και αρέσκουν του πολλές φραπεζούες. Συγγνώμη, μπορεί να σας σχέσω αυτόν τον αγώγγιχτον ερώτημα. Ο παππούς σας είναι έναν μασιωμένος κυριούλης, πολλά καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά έβαστα μία ρε φίλε, έβαστα μία και ζητά από τις φραπεζούες να μπαντρευτούς. Δηλαδή, στη τάση του ότι ένα μισόκι πρήκαν 100.000 ευρώ. Ναι, πού το ξέρετε. Έκαμε μου τον εμένα, κατσική μου την και εμένα. Παναγία, όχι, αρμένα χώνα στο παππούς, στην τελειάντα έτσι πράγματα. Όχι, μάνα, μην παρακαμεί τίποτα. Ομογία μου, καλαμάκι, παππούς, τούρκο. Έτσι, έκαμε μας την μια και μας. Εσύ κάψε μου, η Τατιάνα μου, εσύ κάψε μου. Τι σταρτήξεσαι ότι έκαμε το. Ποιο φορέ ρε πέτρι μου. Ποιο φορές παππούς. Πάνε, έλα να ρίξει απόγερο. Έθελα σε τρίτη, αλλά να τραβά. Για τούτο σας την έφερα πίσω, δίχα από δίχα. Έλα να σου κόλλω την τρίτη ρε. Εσύ κάψε μας, έλα να ρίξει απόγερο. Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα, ελίγη τα σαλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.
Ladies and gentlemen, I'm Bob Woods. Don't go anywhere. Now it's art vertisign and come back. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Μαμά, σήμερα θα σου φτιάξω εγώ πρωινό. I'm your little oopsie cutie baby. Your oopsie poopsie cutie baby doll. Just as sweet as sugar cotton candy. Cutest thing you'll ever see. Το είδα στη Cita Vision. Cita Vision. Τώρα δωρεάν εγκατάσταση Cita Vision και ακόμα περισσότερες προσφορές στο σχέδιο προνομίων όλα τα καλά. Στην Κύπρο έχουμε μάθει να γινόμαστε ένα για όλους. Μια ομάδα. Μια φωνή. 100.000 σπίτια μας άνοιξαν την πόρτα τους. Μαζί συγκεντρώσαμε 90.000 τσάντες αγάπης. Ετοιμάσαμε πάνω από 10.000 ζεστά γεύματα. Και προσφέραμε 80.000 προγεύματα σε μαθητές. Πέρσι, η φωνή της ανθρωπιάς ακούστηκε δυνατά. Φέτος, ας ακουστεί ακόμα δυνατότερα. Από τις 4 έως τις 22 Μαΐου, ανοίγουμε και πάλι την καρδιά μας στον έρανο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου γίνεται κρίκος αυτής της αλυσίδας αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός. Άνοιγμα ανθρωπιάς. Άνοιγμα ελπίδας. Μητέρα, ξέρετε τι σκεφτόμουν? Μπα, μπορείς και σκέπτεσαι, γαμπρέ. Σκεφτόμουν, όταν κερδίσω τον Τζόκερ, να σας στείλω ένα ταξίδι. Μάλλον πολλά ταξίδια. Το γύρο του κόσμου δηλαδή. Και θα σας κλείσω και τα καλύτερα ξενοδοχεία. Τζόκερ, έπαιξες? Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Το πες, το έπαιξες? Ένα εισιτήριο για το γύρο του κόσμου παρακαλώ. Χωρίς επιστροφή. Όταν πάω ταξίδι, ο Σοφοκλής πάει στην κυρία Πινελόπη. Γιατί έχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Χρόνια τώρα. Και οι σχέσεις εμπιστοσύνης, ξέρετε, σου προσφέρουν σιγουριά. Το σχέδιο προνομίων «Όλα τα καλά» επιστρέφει ενισχυμένο για να σε ανταμείψει. Τώρα, σύστημα συναγερμού από τη ΣΥΤΑ με 35 ευρώ το μήνα. Γιατί ταξίζεις. Μπες στο sita.com.cy για να εγγραφείς. Είναι πολλά τα καλά. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου. Ακόμα μαλώνουν. Για είναι τα πράγμα. Ας θα παραμείνουν γλιστά ή ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ στις Κυριακές. Είναι από το πρόβλημα όλαν τώρα αν πληρώνουν τους υπαλλήλους τους κάτι της παραπάνω και κάθονται και τις Κυριακά έτσι χαμέ. Ποιο είναι το φαβορί για να κερδίσει το κλειστό σούπερ μάρκετ το ανοιχτό? Του κλειστούρα. Πού εμπού πάεις? Σούπερ μάρκετ. Εμποδά η πόρτα. Καληνύχτα αγαπούλες. Πάει να προσέχετε. Αφού ήταν από Ελίστας, καλέ μου προπόνητης, ο διαιτητής. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μας όπως πάντα. Η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, Δανιελούδα Καρά. Η Ομόνια όποτε παίζει με το ΑΠΟΕΛ, πάντα παίζει με 10 παίκτες. Σε κρίσω. Το λοιπόν, που λέει, έτσι ακωθήκαν για μένα, ήρθε μην έτσι και άλλη κοτέ έτσι. Διάκοψε ο ήχος, ε. Και,
Σας το ρε παιδί. Ha 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 ha!